Ευρισκόμεθα, αγαπητοί, εις την 24η παράγραφον της 14ης κατηχήσεως του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων. Μέχρι τώρα έγινε ανάλυση επί του μεγάλου θέματος της Αναστάσεως του Χριστού. Η Ανάσταση του Χριστού αποτελεί ένα γεγονός, αδιάσυστον γεγονός, το οποίο καθορίζεται τόσο από τους μάρτυρες όσον και από τους προφήτες. Έτσι λοιπόν οι μάρτυρες του γεγονότος και οι προφήτες δίδουν την μαρτυρία τους, και πλέον η Ανάσταση του Χριστού μέσα στην ιστορία είναι αδιάσυστος. Δεν μπορεί κανείς να διασύσει την Ανάσταση του Χριστού. Πολλοί επεχείρησαν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Στο τέλος γρονθοκόπησαν επάνω σε καρφιά. Ο Παύλος ανεπέστρεψε, είναι γιατί αναστήθη ο Χριστός. Ο ίδιος θα πει αργότερα ουχή τον Κύριον Ιησούν εώρακα, και όταν θα απολογείται εις τον Φίστον και λοιπά, εις τον Ηρώδη, τον Αντίπα, θα λέγει ακριβώς αυτό, ότι πηγαίνοντας προς τη Δαμασκό κάνει ολόκληρη περιγραφή, μου συνέβη τούτο και εκείνο, και ότι εγώ είδα τον Αναστάντα Ιησούν. Ο Παύλος λοιπόν, το φαινόμενον Παύλος είναι ανερμήνευτον και ερμηνεύεται μόνο γιατί ο Χριστός ανεστήθη. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνούμε. Συνεπώς, οι μάρτυρες πολλοί, αλλά η Ανάσταση ακόμα αποτελεί και ένα ποιητικόν στοιχείο της σωτηρίας μας. Λέγει ο Νικόλαος Καβάσιλας ότι τα ποιητικά της σωτηρίας μας είναι στη Θεία Λειτουργία που ερμηνεύει. Τα ποιητικά της σωτηρίας μας είναι αυτή η μεγάλη σταθμή του βίου του Χριστού. Είναι η ενανθρώπιση, είναι η σταύρωση, η μεταμόρφωση, η ανάσταση και ο θάνατος, συγγνώμη, η ανάσταση και η ανάληψη του Χριστού. Αυτά είναι τα ποιητικά της σωτηρίας μας. Θέλετε να το δείτε αυτό? Η Θεία Λειτουργία είναι μία επιτομή ολοκλήρου του Ευαγγελίου. Ψάξτε να δείτε, δεν υπάρχει πουθενά μέσα στη λειτουργία ούτε υπαινιγμός εκφράσεως στο ότι ο Χριστός έκανε θαύματα. Ούτε υπαινιγμός εκφράσεως. Διότι τα θαύματα του Χριστού δεν είναι τα ποιητικά της σωτηρίας μας. Αλλά γίνεται όμως κατά κόρον, θα λέγαμε, αναφορά στα ποιητικά της σωτηρίας μας, που είναι ο Σταυρός, η Ανάσταση, η Ανάληψη. Αυτά αποτελούν το θεμέλιο της σωτηρίας μας. Έτσι, μετά από την Ανάσταση, που είναι το ποιητικό της σωτηρίας μας, κατά το προσδοκό Ανάσταση νεκρών, γιατί? Διότι ο Χριστός ανεστήθη, γι' αυτό προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Βλέπετε ότι θα αναστηθώ εγώ νεκρός, γιατί ανεστήθη ο Χριστός. Έτσι, μετά από την Ανάσταση έρχεται ένα άλλο ποιητικό της σωτηρίας μας, που είναι η ανάληψη του Χριστού. Και σας λέγω ότι είναι ποιητικό της σωτηρίας μας,
διότι αν το προσέξαμε ποτέ, δεν είναι παρά άνοδος στον ουρανό. Μπορούσαμε να αναστηθούμε και να ευρισκόμεθα εδώ στην γη, αλλά δεν θα μείνουμε εδώ στην γη, αλλά και κατά θαυμαστών τρόπων θα αναλυφθούμε και εμείς εις τον ουρανό. Αν το προσέξατε ποτέ που το λέγει ο Απόστολος Παύλος εις την πρώτη του προς Θεσσαλονικής επιστολή, ότι αρπαγισόμεθα εν εφέλες εις αέρα εις απάντηση του Κυρίου. Θα αρπαχθούμε, λέγει, εις αέρα, δηλαδή σημαίνει δεν θα είμαι εδώ στη γη, και τότε θα προϋπαντήσουμε των κατερχόμενων Χριστών, που αποτελεί το άλλο εκείνο στοιχείο που είναι ο Χριστός Κριτής που θα ξανάρθει στον κόσμο. Θα κατέβει όμως ο Χριστός να μας παραλάβει, μόνο που εκεί δεν είναι πλήρης η εικόνα, διότι ο Απόστολος Παύλος δεν ενδιαφέρεται δια τους αμαρτωλούς. Όταν γράφει την επιστολή του στους Θεσσαλονικείς, ομιλεί δια τους ευσεβείς. Γι' αυτό λέγει, εμείς οι περιλυπόμενοι που θα ζούμε τότε, όσοι θα ζουν, θα αρπαχθούμε και ούτω καθεξής. Δηλαδή ότι για μας ο λόγος, παρακάτω, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι αμαρτωλοί θα αγνοηθούν με την έννοια ότι να, θα μείνουν στη γη, ότι όχι αγαπητοί, θα οδηγηθούν στην κόλαση. Αλλά δεν μας το λέγει αυτό η Αγία Γραφή. Τι είναι η τρόπο? Μόνο δια τους πιστούς λέγει ότι θα αρπαχθούμε στον αέρα εις απάντηση του Κυρίου, δηλαδή ανάληψης. Δηλαδή ό,τι κατηγορείται, δηλαδή αναφέρεται εις τον Χριστόν, αυτό κατηγορείται και εις τον πιστόν. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δηλαδή θα πρέπει να καταλάβουμε ότι απέθανε ο Χριστός, θα πεθάνουμε κι εμείς. Απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν. Ανεστήθη ο Χριστός, θα αναστηθούμε κι εμείς. Ανελήφθη ο Χριστός, θα αναλυφθούμε κι εμείς. Επήγε ο Χριστός εις την βασιλεία του, θα πάμε κι εμείς. Γι' αυτό έγινε τέλειος άνθρωπος, για να μας ανοίξει το δρόμο όχι ως Θεός, αλλά ως άνθρωπος. Διότι εδώ τονίζεται η ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Τονίζεται. Αυτή λοιπόν μας ανοίγει το δρόμο. Είναι ο νέος Αδάμ, ο οποίος μας οδηγεί εις την βασιλεία του Θεού, στο ακύμαντο λιμάνι της βασιλείας του Θεού. Συνεπώς, και εδώ τώρα Άγιος Κύριλλος, αφού ετελείωσε τα περί της Αναστάσεως του Κυρίου, έρχεται εις το θέμα της αναλήψεως του Χριστού. Συνέβη όμως ένα περιστατικό, το οποίο απετυπώθη μέσα εις τις κατηχήσεις. Ας το δούμε το περιστατικό αυτό. Ευτυχές μεν δια τους κατηχουμένους του τότε, δυστυχές όμως για μας. Θα το δείτε γιατί. Παράγραφος 24, Κάπα Δέλτα. Και η μεν ακολουθία της διδασκαλίας της πίστεως προέτρεπεν υπήν και τα περί της αναλήψεως. Αλλη του Θεού χάρις, οκονόμησε πληρέστατά σε ακούσε κατά την ημετέρων ασθένειαν τη χθες ημέρα, κατά την Κυριακήν, κατ' οικονομίαν της Θείας Χάριτος, εν τη συνάξη της των αναγνωσμάτων ακολουθίας, τα περί της εις ουρανούς ανόδου του Σωτήρος ημών περιεχούσης. Λέγει ότι η συνέχεια της διδασκαλίας της πίστεως είχε σαν πρόγραμμά της προέτρεπε λοιπόν και τα περί της αναλήψεως. Βεβαίως ακολουθία είναι
συνέχεια να μιλήσουμε μετά την Ανάσταση τα της αναλήψεως. Αλλά όμως η χάρη του Θεού έτσι τα έφερε τα πράγματα, ώστε κατά τη χθεσινή ημέρα όση δύναμη υπήρχε σε μας, κατά την ασθενή μας δύναμη, λέει ο Άγιος Κύριλλος, εχθές που ήταν Κυριακή, άρα σήμερα Δευτέρα της σύμπτωσης, εχθές Κυριακή, άρα σήμερα Δευτέρα που μιλάμε, ύστερα από, ξέρετε, ύστερα από 1600 χρόνια, είναι έτσι, είναι χαρακτηριστικό, απλώς μια σύμπτωση, ώστε να έχει οικονομήσει ο Θεός τα αναγνώσματα που είχαμε και που τα ερμηνεύαμε, να αναφερθούν στην ανάληψη του Χριστού. Συνεπώς τα είπαμε χθες. Ευτυχές μεν το πράγμα δια τους τότε κατηχουμένους, δυστυχές όμως για μας που δεν θα μας πει πολλά πράγματα ο Άγιος Κύριλλος. Πριν όμως προχωρήσω, θα ήθελα να σχολιάσω αυτό το μικρό κομματάκι που σας διάβασα, για να σας δείξω κάποια σημεία, γιατί έστω και αυτά τα, θα λέγαμε, σημεία, τα τεχνικά, ότι να, χθες τα είπαμε, σήμερα δεν θα πούμε πολλά πράγματα και το καθεξής, και αυτά εις τους Αγίους πολλές φορές έχουν αξία, ή αν θέλετε είναι σεβασμό στο κείμενο, ακόμη και αν προέρχεται από τους αρχαίους Έλληνες, από ένα παλιό κείμενο, σεβασμός είναι, να δούμε πώς σκέπτονται και πώς εκκινούνται οι άνθρωποι τότε. Γι' αυτό δεν πρέπει να τα περνάμε τα πράγματα έτσι όπως είναι, αλλά μια ματιά σεβασμού να ρίχνουμε σε όλα αυτά. Τι λέγει εδώ? Ότι εχθές Κυριακή είχε γίνει σύναξη. Θα μας πει λίγο πιο κάτω ότι έγινε σε όλο το πλήθος των πιστών, είσαστε και εσείς οι κατηχούμενοι. Άωστε λοιπόν έκανε κήρυγμα ο Άγιος Κύριλλος την Κυριακή. Το κήρυγμα αφορούσε εις τους πιστούς. Με την ευκαιρία βεβαίως μπορούσαν να ακούσουν και οι κατηχούμενοι. Τη Δευτέρα πρέπει λοιπόν να ήταν ειδικά για τους κατηχουμένους. Αλλά και κάτι άλλο. Δεν μπορεί να υπόθηκε ολόκληρη κατήχηση η 14η σε ένα μόνο μάθημα, διότι πώς γίνεται τώρα εδώ μία διακοπή και λέει χθες, είχαμε πει αυτά μιλώντας τώρα για την ανάληψη. Πρέπει λοιπόν μία κατήχηση να υπόθηκε σε διαφορετικά χρονικά κομμάτια. Βεβαίως, διότι τόσο μακρά κατήχηση που κάθε μια είναι συνήθως, δεν μπορούσε να υποθεί σε ένα μάθημα. Πρέπει δε να σας πω ότι τις κατηχήσεις αυτές δεν τις έγραψε ο Άγιος Κύριλλος, αλλά ταχυγράφει. Δηλαδή φαίνεται, όπως λέγεται στην πατρολογία, φαίνεται ότι ίσως λίγο να τις κοίταξε ο Άγιος Κύριλλος μετά γραμμένες. Γι' αυτό διατηρούν μία ζωηρότητα του προφορικού λόγου οι κατηχήσεις αυτές. Δηλαδή ο Άγιος Κύριλλος μιλούσε και ταχυγράφοι έγραφαν. Καταλάβατε? Αλλά κάτι ακόμα. Κοιτάξτε πως αποκαλεί τον χριστιανισμό πίστην. Και ημέν ακολουθία της δασκαλίας της πίστεως. Πίστης λέγεται. Όπως και οι χριστιανοί, ένα τους όνομα ήταν πιστή, ο πιστός. Και αυτό έχει πολύ σημασία, γιατί δείχνει τον τρόπο με τον οποίο θα πλησιάσει κανείς τον χριστιανισμό. Είναι θεμελιώδους σημασίας
το θέμα της πίστεως. Δεν προσεγγίζεις τον χριστιανισμό παρά με την πίστη. Ακόμα ένα άλλο σημείο λέγει εν τη συνάξη της των αναγνωσμάτων ακολουθίας. Σημαίνει αγιογραφικά αναγνώσματα που εξηγούντο, ερμηνεύοντο σε συνέχειες. Είναι αυτό που κάνουμε εμείς με το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, που παίρνουμε το βιβλίο, ένα βιβλίο της Αγίας Γραφής, εξηγούμε κάτι, σταματούμε και πάλι προσεχώς θα συνεχίσουμε. Αυτή η μέθοδος είναι ακρεφνώς εκκλησιαστική. Θα ήθελα να σας την τονίσω για να την γνωρίζετε. Κάποτε αναζητούσα μέθοδον προσφοράς του Λόγου του Θεού. Μάλιστα ακόμη δεν ήμουν κληρικός όταν αναζητούσα αυτή την μέθοδον. Όταν κάπου το 1957, κάπου λίγο εκεί, λίγο πιο μπροστά, άρχισε να εκδίδεται η ελληνική πατρολογία από ελληνικά τυπογραφία για πρώτη φορά στην ιστορία την ελληνική, για πρώτη φορά. Και άρχισα να βλέπω τους πρώτους εκκλησιαστικούς συγγραφείς και πατέρες πως έγραφαν, συγκεκριμένα τον Οριγένη, που είναι ο 8 τόμος, δηλαδή ο αριθμός 8 της πατρολογίας έκδοσης ΒΕΠΕΣ, και είδα τον τρόπο με τον οποίο ανέλυε την Αγία Γραφή. Συγκεκριμένα στο Καταλουκάν Ευαγγέλιον έμεινα έκπληκτος. Είπα, να μέθοδος. Είναι δε γνωστό ότι έχει επικρατήσει στα μετέπειτα χρόνια η μέθοδος του λόγου. Τι είναι ο λόγος? Το να πάρω ένα θέμα, να ψάξω σε πολλά σημεία της Αγίας Γραφής και να απαρτήσω το θέμα μου. Αυτό λέγεται λόγος. Ο λόγος είναι παρμένος σαν μορφή από την ρητορία, θα λέγαμε την εξωεκκλησιαστική, ο λόγος. Βέβαια, ως λόγος περιορίστηκαν συνήθως μόνο τα εγκόμια. Θέλουμε να εγκομιάσουμε μια εορτή, έναν Άγιο κλπ. Κάνουμε ένα λόγο. Αλλά οι λόγοι διατηρούν, έχουν ένα στόμφο, έχουν πολλούς ρητορισμούς και δεν είναι παρά ένας πανηγυρισμός. Δηλαδή έχει διάσταση, χαρακτήρα πανηγυρικό. Δεν έχει χαρακτήρα μαθητικό. Χαρακτήρα που να μαθητεύσουμε, που να μάθουμε. Ενώ ο σωστός χαρακτήρ προσφοράς του Λόγου του Θεού είναι αυτός. Θα πάρουμε το Λόγο του Θεού φράση φράση, λέξη λέξη, και θα προχωρούμε στα Ιερά Κείμενα. Ο Ιερός Χρυσόστομος και άλλοι πατέρες έχουν δουλέψει έτσι. Γι' αυτό και έχουμε, θα λέγαμε, υπομνήματα στην Αγία Γραφή και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας που έχουν διασωθεί και μας δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνεται η ερμηνευτική εργασία πάνω στην Αγία Γραφή για λόγους ποιμαντικούς. Θα μου πείτε τι σημασία έχει αυτά, τι σημασία έχουν αυτά που σας λέγω. Πρώτον, για να συνειδητοποιήσετε την εργασία που γίνεται, ότι είναι καθαρά εκκλησιαστική. Και δεύτερον, να μελετάτε κι εσείς κατά παρόμοιον τρόπο. Σπίτι σας να μελετάτε κατά παρόμοιον τρόπο. Δηλαδή να πάρουμε το Λόγο του Θεού και να πηγαίνουμε λέξη λέξη και να μην πετιόμαστε από εδώ και από εκεί, αλλά θα βασανίζουμε το κείμενο, θα γίνουμε βασανιστέ του κειμένου για να μας παραδοθεί. Ο Θεός αγαπά να θέλει να βασανιστεί. Το λέει στη Σοφία Σιράχ. Βασανίζει και βασανίζεται. Δηλαδή βάζει τον άνθρωπο να βασανιστεί για να βασανίσει το κείμενο
για να του παραδοθεί η σοφία. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Αυτά τα λίγα θέλω να σχολιάσω από αυτά που σας διάβασα. Και συνεχίζουμε. Ελέγετο δε τα λεγόμενα, μάλιστα μεν δια πάντας και δια το των πιστών ομού πλήθος, εξαιρέτως δε δια σε. Για όλους λεγόντουσαν αυτά, αλλά όλος ιδιαίτερα ελέγοντο για σένα των κατηχούμενων. Ζητείτε δε οι προσέσχες της λεγομένης. Και τώρα ζητείτε να γίνει γνωστό κατά πόσο πρόσεχες σε εκείνα τα οποία εγώ έλεγα, λέει ο Άγιος Κύριλλος. Ζητείτε κατά πόσο πρόσεχες. Κοιμόσουνα, πρόσεχες. Εδώ ρε τώρα το ζητούμενον. Αλήθεια, υπάρχει ένα κάτι το οποίο δεν υπάρχει πια σε εμάς στους χριστιανούς. Όταν η Εκκλησία δίδασκε, εξήταζε κιόλας κατά πόσο έμαθες, όπως ένα σχολείο. Ήρχε το επίσκοπος μετά από τη δουλειά που έκανε ο κατηχητής στους κατηχουμένους και ρωτούσε, πες μου εσύ αυτό, πες μου εσύ εκείνο. Και αν κανείς δεν εγνώριζε την κατήχηση, ανεβάλε το η βάπτισή του δια την προσεχήν περίπτωση. Δηλαδή, αν ήταν Χριστούγεννα, όπως τώρα μπαίνουμε στα Χριστούγεννα και θα είχαμε την βάπτιση των πιστών, δεν τα ξέρεις καλά, θα τα μάθεις. Λοιπόν, αναβάλλεται η βάπτισή σου για το Πάσχα. Βλέπετε, παρακαλώ. Σήμερα όμως δεν εξετάζουμε τίποτα. Αν έπρεπε να δώσουμε μια κόλλα χαρτί και ένα μολύβι και να πούμε γράφτε. Σας φαίνεται περίεργο? Το κάνουν οι χιλιαστέ, αγαπητοί μου. Το ξέρετε πως το κάνουν οι χιλιαστέ αυτό? Γιατί ξέρουν ότι μόνο με τον τρόπο αυτόν κανείς μαθαίνει. Όχι ακαδημαϊκά, αλλά μαθητικά. Η αρχαία εκκλησία δεν είχε τον ακαδημαϊσμό, είχε την μαθητεία. Και οι χιλιαστέ έχουν λόγους να ενδιαφέρονται. Κλέψαν από την αρχαία εκκλησία την μέθοδον. Τι? Την μαθητείαν. Ξέρετε, αν έχετε δει χιλιαστικό βιβλίο, από κάτω σε κάθε σελίδα έχει κάποιες ερωτήσεις. Και οι ερωτήσεις αναφέρονται στη σελίδα που διάβασες. Έχει αριθμούς. Σου λέει, πότε κτίστηκε ο ναός του Σολομώντος. Σου βάζει όμως δίπλα, ας πούμε έχει τον αριθμό 3. Μέσα στο κείμενο βάζει το 3 και σου λέει εκεί πότε κτίστηκε ο ναός του Σολομώντος. Τι σε κάνει? Σε κάνει να ανατρέχεις από τις απορίες στο κείμενο για να συνειδητοποιήσεις και να μην περνάς έτσι στα γρήγορα εκείνο που διαβάζεις και να το μάθεις. Αυτό το έχουν ως μέθοδο οι χιλιαστέ. Γι' αυτό οι χιλιαστέ, αγράμματοι άνθρωποι, αυτοί που παρασύρονται από τους Ορθοδόξους χριστιανούς μας, αυτά που μάθανε τουλάχιστον, τα ξέρουν απ' έξω και ανακατωτά. Δεν είναι κρίμα εμείς να ακούμε τόσο σπουδαία πράγματα και να είναι ορθόδοξα και σωστά και να περνάνε, να σκορπίζουν, να χάνονται? Δεν είναι κρίμα? Τι θα λέγατε? Δεν θα το κάνω, αλλά που λέει ο λόγος. Εάν έχουμε εδώ χαρτί και μολύβι, είναι μερικοί που σημειώνουν. Να, εκείνο το παιδάκι με τα γελάκια, πόσο χρόνο είσαι? Ποια τάξη πηγαίνει? Δευτέρα δημοτικού. Και γράφει σημειώσεις. Τώρα, θα μου πείτε τι γράφουν? Λοιπόν, είμαι έτοιμο να σας δώσω σημειώσεις μικρών παιδιών
που κρατιώνται εδώ. Εδώ κρατιώνται. Ή επάνω στις ομιλίες. Θα μείνετε έκπληκτοι πως επισημαίνουν κύρια σημεία των όσων ακούνε. Γι' αυτό εγώ δεν διώχνω τα παιδιά από τις ομιλίες, γιατί φοβάμαι ότι τελικά μόνο αυτά θα είναι ωφελημένα, χωρίς να θέλω βέβαια να προσβάλλω τους μεγάλους, αλλά οι μεγάλοι δεν μάθαμε να κρατάμε ούτε την Αγία Γραφή στα χέρια μας, τουλάχιστον να παρακολουθούμε το κείμενο από εκεί. Και προχωρούμε. Είδας γάρ ότι η ακολουθία της πίστεως διδάσκησε πιστεύει εις τον Αναστάντα τη τρίτη ημέρα, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθίσαντα εκ δεξιών του Πατρός. Ότι η συνέχεια, η ακολουθία, η συνέχεια της πίστεως μας διδάσκει ότι πρέπει να πιστεύουμε ότι ο Χριστός ανεστήθη και ανελήφθη εις τους ουρανούς. Μάλιστα μενούν μνημονεύειν σε νομίζω της εξηγήσεως. Πρέπει να σου θυμίσω την ερμηνεία. Πλην εν παραδρομή καινήν υπομιμνίσκωσε των ηρημένων. Αλλά εν τούτης εν παρόδο θα λέγαμε θα σου υπενθυμίσω εκείνα που υπόθηκαν. Πότε? Εχθές. Γι' αυτό σας είπα γίνεται μια πολύ σύντομη ανασκόπηση της ομιλίας που έκανε ο Άγιος Κύριλλος την προηγουμένη ημέρα, που εμείς δεν έχουμε μια πλήρη εικόνα των όσων είπε. Μνημόνευε ότι και θείε δυνάμεις, συγγνώμη, μνημόνευε του γεγραμμένου σαφώς εν ψαλμής, ανέβει ο Θεός εν αλλαλαγμό. Είναι ο 46 ψαλμός στίχος 6. Να θυμάσαι, είναι γραμμένο, ότι ο Θεός ανέβηκε με αλλαλαγμόν. Ποι αλλαλάζουν? Οι άγγελοι. Το λέγει. Μνημόνευε ότι και θείε δυνάμεις έλεγον προς αλλήλας μεταξύ τους οι άγγελοι. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών. Ψαλμός 23,7. Σηκώστε τις πόρτες οι άρχοντές σας. Γιατί? Για να περάσει ο Κύριος της δόξης. Ποιος είναι, λέει, ο Κύριος της δόξης? Είναι ένας ωραίος διάλογος ο οποίος διαμείβεται μεταξύ των αγγέλων για να δειχθεί εδώ η ανάληψη του Χριστού. Μνημόνευε και του ψαλμού του λέγοντος ανέβη εις ύψος ηχμαλώτευσεν εχμαλωσίαν. Είναι ο 67 ψαλμός στίχος 19. Ένα πλούσιο χωρίον αυτό. Ποιο είναι το ύψος? Καταρχάς είναι του σταυρού το ύψος. Και κατόπιν ποια είναι η εχμαλωσία? Εχμαλώτησε τον σατανά. Μετά ένα δεύτερον ύψος. Είναι ουρανός που ανήλθε ο Χριστός και δίδει τα δώρα του εις τους ανθρώπους. Έδωσε δώματα της ανθρώπης, λέγει. Είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Μνημόνευε του προφήτου του υπόντος. Ακούστε εδώ τι λέγει εδώ ο Αμός. Είναι ένα καταπληκτικό χωρίον. 9,6 στον Αμός. Ο οικοδομών εις των ουρανών την ανάβαση αυτού. Γιατί λέγει ο οικοδομών? Περίεργο. Λέγει ο ποιήσας τους αγγέλους, ο ποιών τους αγγέλους πνεύματα και τα λοιπά, και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο ποιών, θα πει ο κατασκευάζων. Σημαίνει λοιπόν ότι οι άγγελοι είναι κτίσματα. Εδώ λέγει αυτός που οικοδόμησε, έκτισε εις των ουρανών την ανάβασή του. Είναι γνωστό ότι ό,τι υπάρχει στη θεότητα είναι άκτιστον. Ο Θεός είναι άκτιστος. Ο Πατήρ άκτιστος, ο Υιός άκτιστος.
Η γέννηση του Υιού είναι άκτιστος. Το Πνεύμα το Άγιον είναι άκτιστον. Η Θεία Δόξα, οι Θείες Ενέργειες είναι άκτιστες. Δεν είναι τίποτα που ο Θεός το δημιουργεί έξω από τον εαυτόν του. Ό,τι λοιπόν είναι μέσα στον εαυτόν του είναι Θεότης. Γιατί λέγει εδώ, εκείνος που οικοδομεί την αναβασή του στον ουρανό. Γιατί απλούστατα πρόκειται περί του ανθρωπίνου σώματος. Είναι πολύ ωραίο που δείχνει ότι δεν ανελήφθη ο Θεός ως Θεός, αφού ο Λόγος είναι πανταχού παρών, αλλά ανελήφθη η ανθρωπίνη φύση του Θεού Λόγου, μετά της οποίας φύσεως ηνώθη ο Θείος Λόγος. Είδατε ακρίβεια προφήτου, ο οικοδομών και τα λοιπά, όσα ήρει το χθες δια το στον Ιουδαίων αντιλογίας. Προφανώς λοιπόν, όσα είχε μιλήσει ο Άγιος. Και εισερχόμεθα αγαπητοί στην 25η παράγραφον. Εδώ τώρα θα πει μερικά ο Άγιος Κύριλλος που αφορούν στην ανάληψη του Χριστού. Όταν γάρ ως αδυνάτο τι του σωτήρως αναβάσει αντιλέγωσιν, μνημόνευε τον περί της μεταθέσεως του Αβακούμ ηρημένων. Ή γάρ ο Αβακούμ υπό αγγέλου μετετέθη, βασταχθείς από τις κόμεις της κεφαλής αυτού, πολύ μάλλον ο και προφητών και αγγέλων δεσπότης, εξόρους ελαιών νεφέλη επιβάς, οικία δυνάμει ποιήστε την εις ουρανούς άνοδον δυνατότερος είναι. Πολύ ωραία. Λέγει τα εξής. Αντιλέγουν οι Ιουδαίοι πως ανελήφθη στον ουρανόν. Ίσως τα αντέλεγε και ο ορθολογισμός πολλών φιλοσοφούντων και αυτού του Πλάτωνος, παρότι πιστεύω ότι αν ζούσε ο Πλάτων στην εποχή του Χριστού θα πίστευε πρώτος. Ο Σωκράτης θα πίστευε πρώτος. Αλλά εν αυτή περιπτώσει, αν πάρουμε την πλατωνική θεωρία, φιλοσοφία, είναι αδύνατο να ανεβεί η ύλη στον ουρανό. Πώς είναι δυνατόν να ανεβεί ανθρώπινο σώμα όταν στον χώρο του ουρανού υπάρχουν τα καθαρά πνεύματα? Αλλά και η επιστήμη θα μπορούσε να πει μέχρι πρότινος, τώρα δεν το λέει. Πώς θα μπορούσε ο άνθρωπος, υπερνικώντας την βαρύτητα, την έλξη της γης, να ανεβεί προς τα πάνω? Τώρα δεν το λέει όμως. Η επιστήμη, πρώτα-πρώτα η σύγχρονη επιστήμη, έμαθε να ταπεινώνεται και τίποτα να μην αποκλείει. Τον περασμένο αιώνα απέκλειε πολλά και την έπαθε. Η επιστήμη όταν αποκλείει σημαίνει ότι δεν έχει τη δυνατότητα, αφού αποκλείει, να ξαναερευνήσει ένα θέμα. Άρα μέσα στην πολλαπλότητα της ερεύνης βρίσκει καινούργια πράγματα. Αυτό είναι όρος για να έχει κανείς επιστημονική νοοτροπία. Δεν μπορείς να γίνεις επιστήμον, να σκέπτεσαι δηλαδή επιστημονικά, αν αποκλείεις πάντα κάτι. Και αν το αποκλείσεις για μια στιγμή, γιατί δεν σε εξυπηρετεί, γιατί δεν ξέρω τι, το βάζεις στην άκρη, δεν το απορρίπτεις και κάποια στιγμή ξαναγυρίζεις να το ξανακοιτάξεις. Ξέρετε πόσες φορές η επιστήμη ξαναγύρισε στα σκουπίδια της, όπως ο μάστορας πετάει βίδες, βιδάκια. Τι? Δεν πετάει βίδες, βιδάκια. Ο καλός ο μάστορας κάτω από τον μπάγκο έχει κάποια κουτιά και βάζει αυτά που θα πετούσε. Και πόσες φορές, ρωτήστε μαστόρους, θα σας το πούν, έχω και ήδη έναν αντίληψη του πράγματος, το έκανα και εγώ αυτό,
θα σας πούν πόσες φορές ανατρέχουν σε αυτά τα σκουπίδια για να βρουν κάποια βίδα και κάποιο βιδάκι που τους χρειάζεται. Έτσι και η επιστήμη δεν πετάει τίποτε, ξαναγυρίζει, ξαναερευνά. Αυτό θα πει αληθινή, έτσι θα λέγαμε, νοοτροπία επιστημονική. Τι θα έλεγε λοιπόν η επιστήμη πριν από κάποια χρόνια, πριν έχει το αεροπλάνο, τον πύραυλο, το αερόστατο? Θα μπορούσε άραγε ένα ανθρώπινο σώμα χωρίς άλλη βοήθεια να ανεβαίνει προς τα πάνω? Και όμως αγαπητοί, λέει ο Άγιος Κύριλλος, ερεύνησε τη γραφή να δεις ότι υπάρχουν και παρόμοιες περιπτώσεις. Σε ποιον θα μιλήσεις? Θα μιλήσεις σε Ιουδαίων. Λοιπόν, τι θα χρησιμοποιήσεις? Την Αγία Γραφή. Θα τον αποστομώσεις από την Αγία Γραφή. Βέβαια, και εμείς δεν έχουμε ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε ούτε την επιστήμη, ούτε τη φιλοσοφία. Δεν μας χρειάζεται για μια στιγμή. Αλλά θα ανατρέξουμε στην Αγία Γραφή. Αποτελεί μοναδικότητα η ανάληψη του Χριστού? Και συνεπώς να πούμε για μια στιγμή ότι αυτό είναι αδύνατον? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στο Θεό δεν είναι τίποτε αδύνατον. Και να αποτελούσε μοναδικότητα, πάλι δεν θα το λέγαμε αυτό. Πόσο περισσότερο που δεν αποτελεί μοναδικότητα. Και εδώ τώρα ο Άγιος Κύριλλος αναφέρει ένα περιστατικό, το οποίο με δύο λόγια θα σας το διηγηθώ. Είναι στο βιβλίο του Δανιήλ, στο κεφάλαιο Βιλ. Είναι γνωστό ότι ο Δανιήλ, ως εχμάλωτος Ιουδαίος στη Βαβυλώνα, αφού βεβαίως υπέδειξε εις τον βασιλέα ότι ο Βιλ, ένα φίδι, δεν είναι Θεός και το εθανάτωσε μόνο γιατί του έδωσε να φάει κάτι μικρά κομματάκια φτιαγμένα από πίσα, πάχος και τρίχες, έφαγε το φίδι αυτά και έσκασε και λέει στον βασιλέα, είδες εδώ λατρεύεται κάτι που είναι κάτι που μπορεί να πεθαίνει, να σκάζει. Θύμωσαν πολύ οι Βαβυλώνιοι, διότι είχε προηγηθεί ένα άλλο με τον ναόν εκείνο που μπαίναν οι ιερείς και τρώγανε τα φαγητά εις τον εις τον πολιούχον της Βαβυλώνας και λοιπά. Και θύμωσαν πολύ με τον Δανιήλ οι Βαβυλώνιοι και υπήλυσαν τη ζωή του βασιλέως εάν δεν τον φωνεύσει τον Δανιήλ. Ένας συνήθις τρόπος τότε για να χορταίνουν και τα λεοντάρια, διότι ήταν ένας λάκκος με 7 λεοντάρια και ρίχναν κάθε μέρα 2 ανθρώπους, ανθρώπινα σώματα και 2 πρόβατα. Εσκεφτείτε, φοβερό πράγμα. Οπότε άρπαξαν αυτοί τον Δανιήλ και τον πέταξαν μέσα στο λάκκο των λεόντων. Να το θαύμα. Μάλιστα είχαν αφήσει τους λέοντες μυστικούς. Οι λέοντες δεν πείραξαν τον Δανιήλ. Έμεινε μέσα 6 μέρες στον λάκκο. 6 μέρες. Οι λέοντες καταπεινασμένοι δεν πειράζουν τον Δανιήλ. Στην Ιουδαία, πόσο αλήθεια απέχει η Ιουδαία από τη Βαβυλώνα? Πάρτε και μία ευθεία, γιατί περί ευθείας ο λόγος. Πού είναι η Ιερουσαλήμ, πού είναι η Βαβυλώνα, εκεί στη Μεσοποταμία, στο σημερινό Ιράκ, κάπου εκεί κοντά στον Περσικό κόλπο. Είναι μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι περί τα 700 με 800 χιλιόμετρα. Αν δεν κάνω λάθος.
ένας άνθρωπος ονόματι Αβακούμ. Δεν είναι ο προφήτης Αβακούμ, προσέξτε. Απλώς ένας άνθρωπος λέγεται προφήτης, αλλά δεν είναι ο προφήτης ο γνωστός από τους 12 Ελλάσσονας προφήτας. Αυτός είχε χωράφια και ήταν η εποχή του θερισμού και είχε εργάτες. Τότε έπρεπε να τους φάει φαγητό το μεσημέρι. Έψε φαΐ, ζήμωσε, πήρε και τα ψωμιά, τα φορτώθηκε και πηγαίνει τώρα για τα χωράφια του να δώσει στους εργάτες να φάνε. Στον δρόμο συναντάει κάποιον και του λέγει, πού πηγαίνεις? Λέει, πηγαίνω στο χωράφι για τους εργάτες. Όχι, μη πας το φαΐ στους εργάτες, θα το πας στη Βαβυλώνα, εις το λάκκο των λεόντων που είναι εκεί ο Δανιήλ. Λέει αυτός, ποτέ μου δεν πήγα στη Βαβυλώνα, ούτε λάκκο γνωρίζω λεόντων, ούτε τον Δανιήλ γνωρίζω. Και πριν καλά καλά τελειώσει το λόγο του Αβακού, ήταν άγγελος. Τον άρπαξε από τα μαλλιά, από εδώ μπροστά, ο άγγελος. Φορτωμένος αυτός με τα πράγματα, τον αρπάζει από εδώ. Ακαρή τον μετέφερε πάνω από το λάκκο των λεόντων. Ακούστε, ακαρή, ακαριέως. Τον έφερε εκεί. Βάζει εκεί με τα ρίζου. Ρίζος θα πει θόρυβος. Τον φέρνει λοιπόν επάνω από το λάκκο των λεόντων. Και τότε ο Αβακούμ φωνάζει, Δανιήλ. Και άκουσε άνθρωπο μέσα να φωνάζει. Και του ρίχνει από πάνω από το λάκκο που ήταν τα ψωμιά και το φαΐ. Ο Δανιήλ εδόξασε τον Θεό, διότι του έστειλε φαγητό και ψωμί. Την άλλη μέρα επήγε ο βασιλιάς να θρηνήσει τον φίλο του τον Δανιήλ. Ήταν σπουδαίος σύμβουλός του. Και από πάνω έλεγε, αχ Δανιήλ, Δανιήλ. Και φωνάζει από κάτω ο Δανιήλ, τι είναι βασιλιά, ζεις? Τότε τον έβγαλε από το λάκκο, είπε ότι είναι αληθινός ο Θεός του Δανιήλ και έριξε εκείνους που τον συκοφάντησαν, τον κατηγόρησαν μάλλον, και οι λέοντες αγαπητοί μου τους άρπαξαν στον αέρα και τους άφαγαν τους άλλους. Το ένα αυτό, το άλλο, γιατί πήρε ο άγγελος αυτόν που πήγαινε στο χωράφι? Για να πιστοποιηθεί το θαύμα. Ίσως πει κάποιος, έμειναν μυστικοί οι άνθρωποι εκεί. Μα αυτό είναι το σπουδαίο. Για να πιστοποιηθεί το θαύμα. Και τον έφερε πίσω ο άγγελος στο ίδιο σημείο. Προφανώς θα πήγε με άδεια χέρια στο χωράφι και ασφαλώς θα πήγε και λίγο καθυστερημένα. Και θα είπε εις τους εργάτες εκεί το περιστατικό. Πώς αυτός πετάχτηκε, δηλαδή μεταφέρθηκε δια του αέρος τόσο γρήγορα. Έχουμε λοιπόν ένα προηγούμενο δια την ανάληψη του Χριστού. Διότι ο Χριστός, προσέξτε αυτό, δεν είναι κάπου στο σύμπαν, αλλά είναι στη βασιλεία του. Και η βασιλεία του Θεού δεν είναι μέσα στο σύμπαν. Κάνετε μια απόπειρα να διέλθετε το σύμπαν. Ξέρετε ότι από τη μια άκρη στην άλλη χρειαζόμαστε 20 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Να τρέχεις με την ταχύτητα του φωτός, με την ταχύτητα του φωτός, 300 εκατομμύρια μέτρα το δευτερόλεπτο, εκατομμύρια χιλιόμετρα, όχι 300.000 χιλιόμετρα, καλά το είπα,
300 εκατομμύρια μέτρα το δευτερόλεπτο και να κάνεις 20 δισεκατομμύρια χρόνια. Ο Χριστός ακαρή έφτασε στη βασιλεία του. Ξέρετε μόνο που καθυστέρησε? Όταν ανέβαινε σιγά σιγά στην ακτίνα οράσεως των μαθητών, για να τον απολαμβάνουν και να βεβαιώνουν την ανοδό του. Εκεί ανήρχε το σιγά 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 σιγά. Όταν όμως πια δεν τον έβλεπαν και οι άγγελοι τους είπαν στους μαθητάς τι σταθήκατε να βλέπετε, ο Κύριος ακαρή βρέθηκε στην βασιλεία του. Πως πέρασε το σύμπαν αυτό, το υλικό σύμπαν, με την ανθρωπίνη του φύση. Είναι άλλο περιστατικό. Δεν το γράφει ο Άγιος Κύριος, θα σας το πω όμως εγώ, γιατί τι λέει παρακάτω, ξέρετε τι λέει? Λέει «και τα μεν όμοια μνημόνευε των θαυμάτων». Να μνημονεύεις, να αναφέρεις τα όμοια θαύματα. Γι' αυτό λοιπόν δεν το αναφέρει, απλώς κάνει υπαινιγμό. Είναι ο Φίλιππος ο διάκονος. Στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, Καινή Διαθήκη τώρα, συνέβη το εξής. Λέγει το Πνεύμα το Άγιον εις τον Φίλιππον, τον διάκονον, έναν από τους 7 διακόνους, αυτός που είχε τα 4 κορίτσια που παρθένευαν, που σας έλεγα την περασμένη Κυριακή στην ανάλυση των πράξεων. Σήκω πήγαινε κατά μεσημβρίαν, λέει προς νότον. Εκεί προς την Γάζα, εκεί ο δρόμος λέγει ήταν έρημος. Δηλαδή ψυχή δεν φαινόταν. Επαρχιακός δρόμος, ψυχή. Αναρωτιέται ο Φίλιππος, γιατί μου είπε το Πνεύμα του Θεού να έρθω εδώ? Όταν όμως σκεφτόταν έτσι, βλέπει να έρχεται από πίσω του ένα αμάξι, αρχοντικό αμάξι, με τον γνωστό εκείνον Αιθίωπα, Αιθίωπον της βασιλίσσης της Λιβύης, της Λιβύης, η Κανδάκη, ό,τι θα λέγαμε Φαραώ σήμερα, Κανδάκη, γενική ονομασία, δεν είναι το όνομά της, και το κάπου εκεί στη Λιβύη. Και ήρχε το, πήγε να περάσει μπροστά του το άρμα, δηλαδή το καρότσι, η καρότσα αυτή, και του λέει το Πνεύμα το Άγιον εις τον Φίλιππον, προσκολήθητη. Ο Στέφανος, ο Φίλιππος πήγε και γαντζώθηκε πάνω. Βλέπει τον Αιθίωπα αυτόν να μελετάει τον Ισαΐα. Ήταν προσήλυτος. Και του είπε το γνωστό εκείνο, γινώσκης, αναγινώσκης. Γυρίζει αυτός να ειδεί. Λέει πως θα το εγνώριζα αυτό εάν κάποιος δεν με βοηθούσε. Του υπέδειξε λοιπόν τα περί του Ιησού Χριστού και τον εβάπτισε. Τι με εμποδίζει, λέει, να βαπτιστώ? Τίποτα δεν σε εμποδίζει, αν πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς είναι ο Χριστός ο Υιός του Θεού, τίποτα δεν σε εμποδίζει. Έχουμε μάλιστα μία, θα λέγαμε, υποτυπώδη ομολογία πίστεως, ένα σύμβολο πίστεως, υποτυπώδες. Μετά έγινε πιο πλουσιότερο, διότι μπήκαν οι αιρέσεις. Και τότε κατέβηκαν εκεί σε ένα σημείο του δρόμου, είχε λίγο νερό, και τον εβάπτισε εκεί τον ευνούχων αυτών. Και τότε ο Φίλιππος αρπάχθηκε από το Πνεύμα του Θεού, κατά τον ίδιο τρόπο που αρπάχθηκε ο Αβακούμ, εκείνος που πήγε στη Βαβυλώνα, και τον έφερε εκεί κάπου στη Γάζα και στην Τύρο, κάπου εκεί, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και ο ευνούχος, λέει, δεν ξαναείδε τον Φίλιππο. Ξαφνικά έφυγε από μπροστά του. Χάθηκε. Και εκεί που αρπάχθηκε και πήγε τόσο μακριά, τον πήγε το Πνεύμα το Άγιον, από εκεί συνέχισε την ιεραποστολή του ο διάκονος Φίλιππος. Να λοιπόν και ένα άλλο περιστατικό αναλήψεως. Αλλά ας προχωρήσουμε.
και τα μεν όμοια μνημόνευε των θαυμάτων, την δε υπεροχήν τήρη το δεσπότη των θαυματο, το θαυματοποιώ. Ό,τι να αναφέρεις ασφαλώς είναι σπουδαίο, αλλά την υπεροχή όμως στην ανάληψή του την έχει πάντοτε ο Χριστός. Ημέν γάρ ευαστάζοντο, ο δε βαστάζει τα πάντα. Τι ωραίο αυτό. Όλοι ευαστάζοντο από το Πνεύμα του Θεού, από τον Άγγελον, αλλά ο Κύριος όμως βαστάζει τα πάντα και δεν βαστάζεται από κανέναν. Μνημόνευε ότι ενόχ μετετέθη, αλλά Ιησούς ανήλθεν. Να θυμάσαι ότι ο ενόχ μετετέθη, θυμόσαστε από την Παλαιά Διαθήκη, ευηρέστησε λέγει στον Θεό και ούχε βρέθη, ότι μετέθηκε αυτόν ο Κύριος. Μετετέθη λοιπόν ο ενόχ. Ναι, αλλά πού πήγε, πού μετετέθη? Θα λέγαμε ότι φαίνεται συνέβη με τον προφήτη Ηλίαν, κάπου στον ουρανό. Δεν λέγω όμως πιο πολλά, γιατί θα μας τα πει πιο κάτω ο Άγιος Κύριος, για τον προφήτη Ηλία τουλάχιστον. Ενώ ο Κύριος δεν μετετέθη, αλλά ανήλθεν, ανέβηκε, δηλαδή πέρασε το σύμπαν και πήγε εις την βασιλεία του. Μνημόνευε τον περί Ηλίαν των χθες ηρημένων, αυτά που λέγαμε χθες δια τον Ηλίαν. Τι κρίμα να ξέραμε τι είχε πει ο Άγιος Κύριος. Τι ανεφέρθη για τον Ηλίαν? Ότι Ηλίας μεν εν άρματι πυρός ανελήφθη, Χριστού δε το άρμα μυριοπλάσιον χιλιάδες εφημούντων. Επί άρματος λέγει ηρπάγει, αλλά ο Χριστός μύριες φορές παραπάνω από άρμα, διότι οι άγγελοι τον συνοδεύουν και τον επεφημούν. Και ότι μάλιστα αυτό που σας λέγω είναι Ψαλμός 67,18, είναι προφητικό. Και ότι Ηλίας μεν ανελήφθη προς ανατολάς του Ιορδάνου, Χριστός δε προς ανατολάς του Χυμάρου Κέδρων ανήλθεν. Και ότι εκείνος ως εις των ουρανών, Ιησούς δε εις των ουρανών. Δύο φορές αγαπητοί μου αναφέρει δια τον προφήτην Ηλίαν το δέλτα βασιλείων, ότι ανήλθεν, προσέξτε, ως εις των ουρανών, δηλαδή κάπου στον ουρανό. Ποιον ουρανό, θα μας το πει λίγο πιο κάτω ο Άγιος Κύριος, αλλά ο Χριστός λέγει ανήλθε όχι ως εις ουρανών, αλλά εις των ουρανών. Ανήλθε εις την βασιλεία του. Και ότι εκείνος μεν είπε δοθήσεστε διπλά εν πνεύματι το Αγίο μαθητή. Ξέρετε, ο Ηλισαίος τον παρεκάλεσε να πάρει διπλήν την μερίδα της προφητείας και των χαρισμάτων, και του λέει αν δεις την ανάληψή μου. Υπήρχε περίπτωση να μην δει την ανάληψή του? Και αν λέγει πάρει την μιλωτήν μου, και ανερχόμενος ο προφήτης και την ανάληψή του είδε ο Ηλισαίος, και την μιλωτή πήρε, δεν τη χρειάζονταν πια την μιλωτή, μια προβιά ήταν, δερμάτινος χιτών, δεν το χρειαζόταν πια αυτό. Και τότε πήρε το προφητικό χάρισμα. Δεν είναι εδώ τώρα ώρα να σας πω τι σημαίνει διπλό, έχει σημασία. Και ότι εκείνος μεν είπε δοθήσαστε διπλά εν πνεύματι το Αγίο Μαθητή, Χριστός δε το σαύτην παρέσχε τις ιδίες μαθητές απόλαυσιν χάριτος του Αγίου Πνεύματος, ώστε μη μόνον αυτούς έχειναν εαυτής, αλλά και δια της επιθέσεως των χειρών αυτών της κοινωνίας αυτού μεταδιδώνε της πιστεύουσιν. Αλλά εδώ δεν χρειάζεται και ο Χριστός να δώσει καμιά μιλωτή για να πάρουν κάποιο χάρισμα οι μαθητές του. Έδωσε τόσο πλούσιο το Πνεύμα το Άγιον, και όχι μόνο αυτό, αλλά και οι μαθητές δια της χειροτονίας
να παρέχουν τα δώρα του Αγίου Πνεύματος εις τους διαδόχους των. Η υπεροχή του Χριστού έναντι του Ηλία. 26η παράγραφος. Και όταν ούτω προς Ιουδαίος παλέσεις, όταν εξομοιότητος νικήσεις, όταν δηλαδή έρθεις να παλέψεις με όμοια επιχειρήματα και παραδείγματα προς τους Ιουδαίους, δηλαδή παρόμοια ώστε να τους αποστομώσεις, τότε ελθέ λοιπόν επί την υπεροχή της του Σωτήρος δόξης, ότι ημέν δούλη ο δε Υιός του Θεού, και εκείνοι μεν ως δούλοι ανελήφθησαν ως εις ουρανών ή ό,τι άλλο, τούτος όμως ως Υιός του Θεού. Και ούτω δε της υπεροχής μνημονεύσης, ενώνω ότι του Χριστού δούλος υρπάγει έως τρίτου ουρανού. Εδώ αρπάζεται δούλος του Χριστού. Ποιος? Ο Παύλος. Πού? Έως τρίτου ουρανού. Ή γαρ Ηλίας μεν έως πρώτου έφθασε, Παύλος δε έως τρίτου ουρανού. Προτιμωτέρας άρα τετύχει και της αξίας. Καταπληκτικό. Ο Ηλίας κάπου στον ουρανό. Πού? Προσέξτε, εντός του σύμπαντος. Ο Ηλίας δεν είναι στη Βασιλεία του Θεού. Είναι εντός του σύμπαντος. Ο Παύλος ανέβηκε έως τρίτου ουρανού. Και ξέρετε ποιος είναι ο τρίτος ουρανός? Ο Παράδεισος. Η χώρα των πνευμάτων. Είναι έξω από το σύμπαν. Η χώρα των πνευμάτων. Προσέξτε αυτό το σημείο. Αυτός είναι τρίτος ουρανός. Το λέει ο ίδιος. Γνωρίζω έναν άνθρωπο που και τα λοιπά, ανέβηκε ως τρίτου ουρανού. Υρπάγει ο ίδιος εις τον παράδεισο και οίκουσε άρρητα ρήματα. Ταυτίζει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος τον τρίτον ουρανόν με τον παράδεισο. Ο Ηλίας δεν είναι εις τον παράδεισο, αλλά ως εις ουρανόν. Συνεπώς και οι δούλοι του Χριστού είναι ανώτεροι από τον Ηλία και τον Ελισαίο και τον Αβακούμ και λοιπά. Μη επεσχυνθείς της εις αποστόλης. Μην ντροπιάζεσαι, μην τρέπεσαι για τους αποστόλους σου, τους αποστόλους του Χριστού. Ούκ εις ηχείρονες Μωυσαίος. Δεν είναι κατώτεροι του Μωυσαίος. Ουδέ δεύτεροι των προφητών, ούτε δευτέρα σειράς από τους προφήτας, αλλά καλοί μετά καλών και καλών καλίωνες. Αλλά καλοί μαζί με τους καλούς και από τους καλούς καλύτεροι είναι οι Απόστολοι. Ηλίας μεν γάρ ανελήφθη εις ουρανών, αλλά Πέτρος έχει τας κλείς της βασιλείας των ουρανών. Ο Ηλίας ανέβηκε κάπου στον ουρανό, αλλά ο Πέτρος έχει τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών. Δέστε διαφορά. Ακούσας, αφού άκουσα από τον Χριστόν, ως αν λύσεις επί της γης, έστελε λιμένα εν της ουρανής. Ηλίας εις ουρανών μόνον, Παύλος δε και εις ουρανών και εις παράδεισον. Ανέβηκε εις τον ουρανόν και εις τον παράδεισον, ο τρίτος ουρανός που σας είπα. Έπρεπε γάρ τους μαθητάς του Ιησού πολυπλασίω να λαβήν την χάρη, διότι οι μαθητές του Χριστού έπρεπε να πάρουν πολλαπλασία την χάρη. Ήκουσε άρρητα ρήματα, α ούκ εξ των ανθρώπων λαλήσε, και άκουσε λόγια που δεν, όχι μόνο δεν επιτρέπεται, δεν είναι δυνατόν να ακουστούν τα λόγια αυτά, να υποθούν με ανθρώπινο στόμα. Είναι τα άκτιστα ρήματα. Και τα άκτιστα ρήματα, ξέρετε, τα λόγια του Ευαγγελίου είναι κτιστά. Είναι κτιστά τα λόγια του Ευαγγελίου. Τα τυπώνομαι κλπ. Αλλά εκείνα που ο Παύλος ήκουσε ήταν τα άκτιστα ρήματα. Γι' αυτά ουκ εξών δεν είναι δυνατόν, και όχι μόνο δεν επιτρέπεται, αλλά δεν είναι δυνατόν αυτά να υποθούν.
κατέβηδε ο Παύλος άνωθεν πάλι ουχό τι ανάξιος ειν της εν το τρίτο ουρανό διατριβής αλλήν απολαύσας τον υπεράνθρωπον και έντιμος κατά βάσης και Χριστόν κηρύξας και υπεραποθανόν αυτού λάβει και τον του μαρτυρίου Στέφανον. Κατέβηκε πάλι ο Παύλος όχι γιατί ήταν ανάξιος αλλά για να κηρύξει τον Χριστόν και να τύχει και του μαρτυρίου και του Στεφάνου του μαρτυρίου. Παρέ λοιπόν δε τα νυν τα λοιπά της κατασκευής τα χθες επί της συνάξεως ηρημένα της Κυριακής παραγάρτης είναι της ακροατές αυτάρκης μόνον και υπόμνησης εις μαθητήν για τους μαθητάς εκείνους που έχουν σύνεση αρκετά αυτά που είπαμε. Πιστεύω λοιπόν αγαπητοί μου ότι και για μας αυτά που είπαμε εκείνοι που έχουν πραγματικά όρεξη έχουν διάθεση πραγματικά είναι πολύ αρκετά που μας λέγει αυτά που μας λέγει ο Λόγος του Θεού για να γνωρίζουμε το περιεχόμενο της πιστεώς μας και να συμμορφούμεθα με αυτό.